και φτάνοντας στο στούντιο, λέω στους συνεργάτες μου, σήμερα θα ξεκινήσω με αγαπημένη φίλη Βασιλική Νταντά. Καλή επιτυχία στην κομματάρα την καινούργια σου, γιατί τώρα μιλάμε για αρρώστια μου μεγάλη. Και θα μου πεις, μια αρρώστια, δηλαδή εννοώ ερωτική, μας έμεινε για να δίνουμε ένταση στην καθημερινότητα, να ξεπερνάμε τα προβλήματα και να νιώθουμε καλά. Και να σας πω και κάτι, είναι και η μόνη αρρώστια που πραγματικά, σε παρένθεση δηλαδή το αρρώστια, δεν με άγχωσε ποτέ. Γιατί όποιος δεν έχει με αυτή την άποψη αρρωστήσει, δεν έχει ζήσει τίποτα. Συμφωνείς, Ελένη Ταχούλα? Συμφωνώ, Αλέξανδρε. Ελένη Ταχούλα εδώ κοντά μας, γιατί νομίζω ότι ήταν το πλέον κατάλληλο κομμάτι. Ζούμε μια εποχή που ο έρωτας, ναι, αυτό το πράγμα που λέμε η αρρώστια, να τρελαθείς με έναν άνθρωπο, έχει χαθεί, ρε εσύ, Ελένη. Έχει χαθεί, δυστυχώς. Και εσύ με τους πελάτες που μιλάς, όλη την Ελλάδα, όλο τον κόσμο. Το βλέπω αυτό. Βλέπεις ότι ο κόσμος δεν ερωτεύεται πια. Και ξέρεις, Αλέξανδρε, θα το έχεις προσέξει φαντάζομαι, έχει δυστυχώς μεγάλο ρόλο παίξει σε αυτό όλα τα social media. Μιλάει ο καθένας σε μια ψεύτικη ζωή. Mm-hmm. Νομίζει ότι εικονική έχει κάποια πραγματικότητα. Εικονική πραγματικότητα. Μου λένε πολλοί άνθρωποι ότι έχω ένα δεσμό, δεν τον έχω δει ποτέ. Πώς δεν τον έχεις δει, είναι δυνατόν να είναι δεσμός? Πες μου, δεν σε ρωτάνε να σου πούνε, μιλάω με έναν από το Facebook, πες μου, ναι, θα κάνω κάτι. Αυτό ακριβώς. Πιστεύουν, και είναι πολύ άσχημο, εγώ τους το λέω, ότι δεν έχεις δεσμό. Είναι μια απλή γνωριμία διαδικτυακή. Άλλο η κανονική ζωή. Αυτό άλλο... δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να προβλέψεις και να βγει, ότι μπορεί εγώ να μιλάω με σένα στο ίντερνετ και τελικά όντως να γνωριστώ, ναι, και όντως να γίνει κάτι φοβερό. Φυσικά και άνθρωποι έχουν παντρευτεί. Αλλά δεν μιλάμε γι' αυτό, μιλάμε για την, όπως είπες πολύ σωστά, η εικονική πραγματικότητα, να μιλάω εγώ με κάποιον στη Θεσσαλονίκη, παράδειγμα, και να φαντάζομαι ότι έχω ένα δεσμό μαζί του. Είναι πολύ άσχημο αυτό. Ναι, βεβαίως. Γιατί εμένα έναν άνθρωπο καταρχήν, για να πεις ότι είσαι ευτυχισμένος αληθινά, για να πεις ότι πραγματικά είσαι μαζί του, ναι, για να πεις ότι πραγματικά, ναι, είμαστε ζευγάρι, δεν αρκεί μόνο να ειδωθείς. Πρέπει να ζήσεις, πρέπει να περάσεις στιγμές, πρέπει να ζήσεις ώρες και μέρες μαζί κάτω από το ίδιο δώμα, όπως λέω εγώ. Γιατί μόνο τότε καταλαβαίνεις εάν όντως είσαι ερωτευμένος ή ερωτευμένη, εάν όντως ταιριάζεις ή όχι. Γιατί πολλοί άνθρωποι είναι στο σπίτι σου, στο σπίτι μου, και είναι τρελά ερωτευμένοι. Και όταν πάνε να συζήσουν από την πολλή αγάπη και το πάθος τους, σε ένα μήνα χωρίζουν. Χωρίζουν γιατί δεν έχουν αυτή την καθημερινή τριβή. Έχουνε μόνο, θα βγω για καφέ, θα πάμε στα μπουζούκια, θα διασκεδάσουμε και ο καθένας σπίτι του. Τι λείπει τελικά στους ανθρώπους πιο πολύ μέσα από τα περιστατικά σου, όπως εγώ τα λέω? Τα περιστατικά, ωραία το είπες. Τους λείπει η αληθινή αγάπη, δυστυχώς. Ενώ νιώθουν ότι είναι ερωτευμένοι, νιώθουν ότι και συγχρόνως είναι και μόνοι. Νιώθουν οι ίδιοι ερωτευμένοι. Αλλά, δηλαδή, έχω ερωτευτεί, παράδειγμα, εγώ εσένα, αλλά όχι εσύ εμένα. Αυτό νιώθουνε. Νιώθουν οι ίδιοι. Και μένουν επειδή αυτοί είναι πολύ ερωτευμένοι. Ακριβώς. Και αυτό ζώδια τους ερωτεύονται τόσο πολύ? Οι καρκίνοι πάρα πολύ. Εσείς οι εγώκεροι πάρα πολύ. Όταν και αν. Όταν... Δεν συμβαίνει συχνά. Όχι. Αλλά όταν συμβεί, όταν συμβεί, μου... ναι, άστε να πάνε. Ναι. Ναι. Οι εγώκεροι, λοιπόν, το ξέρεις εσύ πολύ πιο καλά σαν εγώκερος, ερωτεύονται πολύ δυνατά, αλλά όχι πολλές φορές στη ζωή τους. Ναι, δυστυχώς. Αν θα ερωτευτούν 3 φορές σε όλη τους τη, ναι, ζωή, το ψέματα, θα είναι από θαύμα. Αλλά όταν συμβεί αυτό, είναι το 100%. Πάρα πολύ. Ποια ζώδια από την άλλη δεν πρέπει ποτέ να εμπιστεύεσαι στον έρωτα? Οι λέοντες έχουν κάποια θεματάκια σε αυτό. Mm-hmm. Οι λέοντες, όχι ότι θα σου πούν ψέματα, αλλά θα έχουν κάποια παράλληλη σχέση. Κάτι δεν θα πάει καλά και θα στο κρύψουνε. Αυτό συμβαίνει. Μάλιστα. Υπάρχει. Άρα, αυτό που λέμε ο έρωτας με την πρώτη ματιά, υπάρχει ζώδιο το οποίο του συμβαίνει κατά κόρον? Ο τοξότης το έχει αυτό, τον έρωτα με την πρώτη ματιά, και ο κρυός. Να τον προκαλεί ή να τον νιώθει? Και έχει διαφορά δύο. Και τα δύο. Έχει μεγάλη διαφορά, έχεις δίκιο, και τα δύο. Δηλαδή, ένας κρυός και ένας τοξότης μπορούν να το προκαλέσουν αυτό και να νιώσουν πολύ έντονα για έναν άνθρωπο, αλλά και να προκαλέσουν οι ίδιοι αυτόν τον κεραυνοβόλο έρωτα. Ναι. Θέλω λίγο να μιλήσουμε σήμερα, μια και σε εγώ κοντά μου, ναι, γιατί υπάρχουν κάποια, θα έλεγα, γενικά αλλά και ειδικά χαρακτηριστικά
που αυτοί που ασχολούνται με τα ζώδια και κυρίως λέω οι γυναίκες, αν και πλέον και οι άντρες σε ρωτάνε τι ζώδιο είσαι. Πάρα έχω πολύ δει και εγώ οι φίλοι μου να τη ρωτάει ένα παιδί που γνωρίστηκε τι ζώδιο είσαι. Ναι. Και όταν του είπε είμαι κρυός, άπα πάλι κρυός ήταν και η προηγούμενη σχέση μου. Οπότε... και έτσι και αλλιώς. Τότε του λέει να μην μου μιλήσεις, οπότε ναι. του λέει να μην ξαναπάθεις τα ίδια. Αυτή εντάξει, του δώσει και την απάντηση που έπρεπε. Έτυχε να ήμουν στο παρεάκι. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπάρχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά που μπορείς καταρχήν να καταλάβεις ότι ένα ζώδιο είναι της φωτιάς, της γης, του αέρα... Και του νερού, και του νερού, ναι. Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό. Φαίνεται, εσύ παράδειγμα που είσαι εγώκερος, κάποιος που δεν ξέρει ότι είσαι εγώκερος, θα το καταλάβει αν σε ζήσει βέβαια, δεν γίνεται από την πρώτη στιγμή να δεν καταλάβεις. Δεν μπορείς να το καταλάβεις. Μόνο αν το πεις στην τύχη. Υπάρχουν όμως και κάποια πράγματα, δηλαδή λένε ότι οι ζυγοί ναι. έχουν έντονα μάτια. Αλήθεια είναι οι αυτό. Λέοντες... έχουν πολύ ανάστημα μαλλί και για τους άντρες κυρίως σβέρκο. Δηλαδή υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά. Στη φυσιογνωμική ναι. αναφέρεσαι πάνω σε αυτό και έχεις δίκιο και σε αυτό. Στη φυσιογνωμική δηλαδή έχει υποθεί και ισχύει πολλές φορές ότι οι δίδυμοι έχουν, δεν θα πω στραβή μύτη, πιο έντονη μύτη από ότι έχει κάποιο άλλο ζώδιο. Mm-hmm. Δηλαδή, αν κοιτάξουμε φυσιογνωμικά, μπορούμε να καταλάβουμε. Κατά και μέσο όρο. Δεν ο λέοντας βγάζει και μία λάμψη. Ναι. Ένας λέων θα βγάλει μία λάμψη. Αυτό που είπα πριν, ότι πρέπει να ζήσουμε κάποιον λίγο για να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι για το ζώδιό του, αναφερόμουν και στον εγώκερο που είναι εργασιομανής, όπως γνωρίζεις. Οπότε, όταν δούμε έναν άνθρωπο που συνέχεια είναι στη δουλειά, όταν του πούμε ότι θέλουμε να τον συναντήσουμε. Και δεν έχει χρόνο, όχι γιατί θέλει να μας αποφύγει, αλλά γιατί πραγματικά είναι στη δουλειά, τότε είναι εγώκερος 100%. Και άμα είναι και με παρθένο όπως είμαι εγώ, τότε εντάξει, άστα με είναι να βαράσω το κεφάλι εννοείς, στον ναι. τοίχο, ναι. Να βαράσω το δουλειά μέρα νύχτα, ναι. Θέλω να μου πεις άλλα χαρακτηριστικά που προδίδουν, έτσι να μου επιτραπεί ο όρος, ναι. Το ζώδιό μας όταν δεν θέλουμε να το πούμε. Γνωρίζω εγώ εσένα σε ένα μπαρ και θέλω ναι. να καταλάβω τι μπορεί να είσαι. Πάμε ένα-ένα να μου πεις από τι, είτε φυσιογνωμικά, είτε από κίνηση, είτε από λεκτικό, θα μπορούσα από εκεί να ξεκινήσουμε να καταλάβω ένα κρύο. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε. Και αν αυτό έχει διαφορά από γυναίκα σε άντρα. Η αλήθεια είναι, Αλέξανδρε, ότι δεν έχει διαφορά. Ένας κρυός, ένας ταύρος, οποιοδήποτε ζώδιο, και ο άντρας και η γυναίκα, έχουν πολύ ίδια πράγματα. Mm-hmm. Ένα κρυό, πώς θα τον καταλάβουμε, όπως είπε, σε ένα μπαρ. Είμαστε έξω, θέλουμε να δούμε, έτσι, να τσεκάρουμε τι ζώδιο είναι. Ο κρυός, λοιπόν, θα είναι η ψυχή της παρέας. Εκεί θα το καταλάβουμε. Θα μιλάει στην παρέα που θα είναι, θα γελάει, θα λέει πράγματα. Δεν θα είναι σκυθροπός και να κοιμάται όρθιος. Ακόμα και αν δεν γνωρίζει, εννοεί τα άτομα όλα. Εννοώ μέσα στη δική του παρέα, ναι. αλλά και σε μια νέα παρέα. Mm-hmm. Είναι κοινωνικός δηλαδή. Είναι πολύ κοινωνικός και θέλει, όχι να δείχνεται, θέλει να λέει πράγματα που γνωρίζει. Του αρέσει. Να περνάει τις γνώσεις του στους υπόλοιπους ανθρώπους. Mm-hmm. Έτσι θα γνωρίσουμε τον κρυό. Όσον αφορά εμφανισιακά, οι κρυοί μπορεί να έχουν κάτι ιδιαίτερο. Οι κρυοί έχουν κάτι πιο απλό. Μια πιο απλοϊκή εμφάνιση. Ακόμα και αν φορέσουν το πιο ακριβό ρούχο, θα φροντίσουν να είναι απλό, να μην χτυπάει στο μάτι. Μάλιστα. Δεν θέλουν να δείχνουν εμφάνιση οι κρυοί, θέλουν να δείχνουν πράγματα από την ψυχή τους. Mm-hmm. Αυτό τους ενδιαφέρει. Πάμε στο επόμενο. Ο Ταύρος. Τον Ταύρο θα τον καταλάβουμε γιατί θα είναι πιο σκεφτικός, δεν θα καθίσει δηλαδή να λέει πολλά πράγματα, να δείχνεται. Θα έχει έτσι μια μεγαλύτερη ηρεμία σε μια κοινωνική έξοδο, σε ένα μπάρο, όπως είπες, για να βάλουμε αυτό το σημείο γνωριμίας. Ο Ταύρος λοιπόν θα κάθεται. Όχι δεν θα μιλάει, αλλά θα μιλάει εκεί που πρέπει. Έτσι λοιπόν θα καταλάβουμε ότι αυτός είναι Ταύρος. Βέβαια αυτό θέλει και πολύ ψάξιμο να το ψάξουμε εκείνη τη στιγμή. Ναι, βεβαίως. Μιλάς βέβαια για άτομα που μας ενδιαφέρουν. Δηλαδή βλέπουμε κάποιον μας αρέσει και λέμε τι ζώδιο μπορεί να είναι αυτός. Κάτσε να τσεκάρω. Mm-hmm. Το επόμενο ζώδιο είναι ο Δίδυμος. Ο Δίδυμος, είπα πριν για το θέμα της μύτης, έχουν μια ιδιαίτερη μύτη. Ναι, όχι, εννοείς όχι στραβή. Όχι, όχι, δεν εννοώ στραβή. Είναι κάπως πιο διαφορετική, δεν εννοώ στραβή, που μπορούμε να τον καταλάβουμε από το πρόσωπο. Το Δίδυμο επίσης μπορούμε να τον καταλάβουμε από όλα αυτά που λέει. Δείχνει γνώσεις, όπως είπα πριν και ο κρυός δείχνει γνώσεις, απλά ο Δίδυμος
είναι πάντα χαρούμενος. Όχι χαζοχαρούμενος, χαρούμενος. Δηλαδή, αυτό που θέλει θα το δείξει με μεγαλύτερη χαρά. Εκεί μπορούμε να δούμε το δίδυμο, έναν άνθρωπο που είναι δίδυμος. Ο επόμενος είναι ο καρκίνος, Αλέξανδρε. Ο καρκίνος είναι ο ευαίσθητος του ζωδιακού. Ο καρκίνος κάθεται και παρατηρεί. Μιλάει, αλλά παρατηρεί. Παρατηρεί. Θα δούμε δηλαδή τον άνθρωπο που θα δούμε. Ότι κάθεται, κοιτάει γύρω-γύρω, παρατηρεί. Αυτός είναι ο καρκίνος. Mm-hmm. Το λιοντάρι μας είπαμε και πριν ότι βγάζει μία λάμψη. Είπες και εσύ κάποια στοιχεία που ξέρεις για τα μαλλιά, για κάποια θέματα που φαίνονται στο λιοντάρι. Το λιοντάρι λοιπόν θα βγάλει τη λάμψη του. Δεν σημαίνει κάποιο λιοντάρι ότι πρέπει να είναι πανέμορφος ή πανέμορφη και μία απλή εμφάνιση να έχει. Βγαίνει εσωτερική η λάμψη. Είναι αυτό που εκπέμπουν από μέσα, που δεν έχει να κάνει ούτε με το αν φοράνε στρας, ούτε με το αν φοράνε γυαλιστερά, ούτε τίποτα. Ούτε μπορεί κάποιος να μην είναι πολύ όμορφος στο πρόσωπο. Δεν είναι θέμα ομορφιάς στο λιοντάρι, είναι θέμα τι βγάζει από μέσα του. Σωστά. Και έτσι μπορούμε και τον ξεχωρίζουμε. Η Παρθένη, που είναι και ο οροσκόπος σου, και να πούμε, Αλέξανδρε, ότι ο οροσκόπος, το ξέρεις εσύ, βγαίνει πάρα πολύ προς τα έξω. Ναι, και ειδικά μετά τα 30. Μετά τα 30 βγαίνει πάρα αυτό πολύ. Αυτό πάντοτε ήθελα να το ρωτήσω και στην Άντα και γενικότερα. Γιατί, ας πούμε, βγαίνει μετά τα 30, αν υπάρχει ερμηνεία, και δεν βγαίνει μετά τα 40 ή στα 22. Πολύ υπάρχει εξήγηση. Ερώτηση. Υπάρχει η εξήγηση είναι ότι περνώντας τα χρόνια, από τη στιγμή που γεννιόμαστε, μας ακολουθεί η ημερομηνία γέννησής μας πάντα σε όλη μας τη ζωή, το ζώδιό μας. Όμως τα 30 αστρολογικά είναι μια ιδιαίτερη περίοδος. Έχουν κλείσει πολλοί αστρολογικοί κύκλοι και έτσι από τα 30 και μετά μπορούμε και καταλαβαίνουμε και στο χαρακτήρα μας. Άρα δεν είναι τυχαίο το 30, ας πούμε. Έχει βγει βάση αστρολογίας, δεν είναι τίποτα τυχαίο. Και εσύ τα ξέρεις, Αλέξανδρε, ότι στην αστρολογία, όπως και στη ζωή γενικότερα, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Δεν υπάρχει κάτι τυχαίο. Το λιοντάρι λοιπόν το είπαμε, πήγα να πω για το ζώδιο της Παρθένου. Η Παρθένη όταν θα βγουν έξω την πρώτη φορά, ειδικά σε μια πρώτη παρέα, σε μια πρώτη συνάντηση, έχουν ένα παραπάνω άγχος. Παρόλο που δεν είναι οι άνθρωποι που θα αγχωθούν εύκολα, έχουν ένα παραπάνω άγχος. Εκεί λοιπόν θα τους καταλάβουμε, δηλαδή θα πίνουν το ποτό τους, θα είναι ευχάριστοι, θα μιλάνε, αλλά θα βλέπεις ότι κάτι τους προβληματίζει. Γιατί ο Παρθένος θέλει πάντα να ξέρει τι θα συμβεί στη ζωή του, τι θα γίνει. Γι' αυτό και θα δεις ένα παραπάνω άγχος. Η ζυγή τώρα, είπες και εσύ κάτι πριν για τους ζυγούς, είπες για το θέμα της εμφάνισής τους. Οι ζυγοί έχουν κάποια κοινά στοιχεία με το λιοντάρι. Δηλαδή βγάζουν και αυτοί μία λάμψη. Και θα τους δεις να κάνουν έξυπνες ερωτήσεις. Εκεί θα καταλάβουμε το ζυγό. Μάλιστα. Θα κάνει κάποιες έξυπνες ερωτήσεις. Το επόμενο είναι η Σκορπιοί. Η Σκορπιοί είναι η μυστηριώδης του αστρολογικού και ζωδιακού κύκλου. Οι Σκορπιοί λοιπόν θα κάθονται με το μυστήριο. Θα μιλάνε, πιθανόν και να σε προσβάλλουν, όχι από κακό, να κάνουν μια ερώτηση χωρίς να το καταλάβουν. Χωρίς να το καταλάβουν. Άρα θεωρείς ότι είναι και λίγο πιο αυθόρμητοι, που δεν φιλτράρουν πολύ και αυτό ακριβώς που λένε. Αυτή είναι η ζυγή. Όχι, αυτή είναι η Σκορπιοί. Η Σκορπιοί. Η Σκορπιοί. Ναι. Έχω, γι' αυτό καλά που το είπες, η Σκορπιοί. Η Σκορπιοί. Έχω, ας πούμε, φίλη Σκορπίνα, η οποία είναι τόσο καλό παιδί, όμως μπορεί να μιλάμε. Ναι. Π.χ. και να σου πει, α, ναι, α, και εγώ τους είχα για πολύ άσχημους. Και να έχουμε να στην παρέα, ας πούμε, κάτι άλλο. Δεν το λέει με κακία. Όχι, είναι η αλήθεια τους. Οι Σκορπιοί βγάζουν την αλήθεια τους. Οπότε τον Σκορπιό θα τον αναγνωρίσουμε, γιατί θα βγάζει αλήθειες. Θα πει κάτι που όχι για να σε προσβάλλει. Θα ρωτήσει, παράδειγμα, μια γυναίκα πόσο ετών είσαι. Που συνήθως... Και μπορεί αυτός να πει, λέμε ένα Σκορπιό, σαν εγώ σε κάνω και 50. Αυτό. Αυτό ακριβώς. Όχι για να προσβάλλει, για να δείξει ότι εγώ ξέρω. Εκεί λοιπόν ξεχωρίζουμε το Σκορπιό. Τον Τοξότη. Ο Τοξότης έχει πολλές περιέργειες. Ο Τοξότης σε μία παρέα θα μιλήσει μόνο με αυτούς που συμπαθεί. Εκεί λοιπόν θα τον γνωρίσουμε. Θα βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μιλάει με όλους. Μιλάει με σένα και δεν μιλάει με μένα, παράδειγμα. Εκεί λοιπόν θα καταλάβουμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι Τοξότης. Ο Εγώκερος τώρα, εσύ. Ο Εγώκερος σε μία παρέα βγάζει χαρά, βγάζει δυναμικότητα, αλλά θα καθίσει να ασχοληθεί και με το κινητό του να κάνει τις δουλειές του. Ναι, ναι. Όχι με το κινητό του για να μη σου μιλήσει, για να κάνει τις δουλειές του, να στείλει μήνυμα για τη δουλειά του. Να κανονίσει την αυριανή του μέρα, παρόλο που θα είναι σε έξοδο. Εκεί λοιπόν αναγνωρίζουμε τον εγώκερο. Και εμφανισιακά έχει πολύ δυναμικά στοιχεία.
Έχει μια δυναμική εμφάνιση και στο περπάτημα και στα πάντα. Εγώ, παιδί μου, κοιμάμαι και το μισό κομμάτι κοιμάται και το άλλο μισό στέλνει μηνύματα, δουλεύει. Δεν νομίζω ότι κοιμάμαι ποτέ κανονικά. Ναι, πραγματικά. Αλήθεια. Πραγματικά αυτό που λες, γιατί ο εγώκερος αυτό έχει. Η εργασιομανία είναι προτέρημα, αλλά πολλές φορές σε εσάς τους εγώκερους γίνεται ελάττωμα για εσάς. Ναι, ναι. Δεν βρίσκεται χρόνο. Γίνεται βάρος, το λέω εγώ ο ίδιος. Ναι, δεν βρίσκεται χρόνο για τον εαυτό σας. Η επόμενη είναι οι υδροχόοι μας. Οι υδροχόοι έχουν μια μεγάλη χαρά στη ζωή τους, πάντα. Ό,τι και να συμβαίνει χαίρονται, δηλαδή βγάζουν τη χαρά. Βέβαια είναι και τα πιο τρελά ζώδια του ζωδιακού κύκλου, λένε. Είναι, είναι και τρελά. Τα πιο θαραλέα, μπορεί να κάνουν ακρότητες. Κάνουν ακρότητες, πάντα. Οι υδροχόοι κάνουν πάντα ακρότητες, το ρισκάρουν και να ξέρεις, Αλέξανδρε, το 90% το κερδίζουν όλο αυτό. Η ακρότητα που κάνουν. Κάποιοι μπορεί να τους πουν τολμηρούς, να τους κοροϊδέψουν, να τους προσβάλλουν, δεν τους νοιάζει. Εκεί λοιπόν αναγνωρίζουμε τον υδροχόο. Αυτό που είπες, σε μια ακρότητα θα είναι έξω, θα είναι ένα μπαρ που δεν θα χορεύει κανείς. Ο υδροχόος θα σηκωθεί να χορέψει. Mm-hmm. Μόλις μπει το τραγούδι που του αρέσει. Δεν θα ντραπεί. Ναι. Εκεί λοιπόν τον αναγνωρίζουμε. Και τελευταία τα ψαράκια μας, οι ευαίσθητοι ιχθύες, ακριβώς επειδή είναι ευαίσθητοι οι ιχθύες, σε μια έξοδο θέλουν πρώτα λίγο να φιλτράρουν κάποια πράγματα, δεν θα πολύ μιλήσουν. Εκεί θα τους αναγνωρίσουμε, όχι ότι ντρέπονται. Κανένα ζώδιο δεν ντρέπεται, αλλά ο καθένας έχει το χαρακτήρα του. Σαφώς. Οι ιχθύες λοιπόν θα καθίσουν και θα περιμένουν εσύ να ξεκινήσεις την κουβέντα και μετά να μιλήσουν. Έτσι λοιπόν θα τους αναγνωρίσουμε. Πριν σε αφήσω, μου αρέσει να έρχεσαι να μου λες συχνά πράγματα, γιατί μαθαίνουμε και αυτά, ξέρεις, είναι καθημερινά πράγματα που βοηθούν πολύ κόσμο, όπως και τα άλλα που είπαμε για την απιστία την άλλη φορά. Πάρα με ρωτούσαν πολύ, ναι. Φίλες μου και μου λέει, μα το καταλάβαινα εγώ, μα μου λέγε θα σε πάρω σε λίγο και μου το κλείνε ξαφνικά. Έτσι, μα ναι. Μου, ποιο είναι το πιο εξωστρεφές και το πιο εσωστρεφές ζώδιο? Να ξεκινήσουμε από το εσωστρεφές. Το εσωστρεφές είναι ο Σκορπιός. Που αυτό που λέμε κρυψίνος, που δεν θα καταλάβεις ποτέ πραγματικά τι αισθάνεται. Μόνο αν στο πει, που δεν θα σου πει ποτέ το 100% της αλήθειας. Mm-hmm. Αυτό και είναι το πιο έξω καρδιά που είναι ανοιχτό βιβλίο. Το ανοιχτό βιβλίο είναι ο Κριός. Ο Κριός θα σου πει και τα ψέματα που έχει πει και τις αλήθειες και τα λάθη του, θα στα πει όλα. Μάλιστα. Αυτό θα κάνει, γιατί το θέλει. Αχ, τι ζώδιο είσαι εσύ? Εγώ είμαι τοξότης. Α, μια χαρά, τα του τοξότη τα είπες. Αλλά είσαι ακριβοδίκαια, την αλήθεια θα την πεις και σε τοξότη. Λέω. Και τι οροσκόπο έχεις? Οροσκόπος, γι' αυτό πήγα να σου πω τι λέω. Οροσκόπος είναι Σκορπιός, γι' αυτό τη λέω την αλήθεια. Και άσχημη να είναι, θα την πω. Γιατί πολλές φορές σου λένε, α, κύριε Ταχούλα, μου είπατε εμένα αυτό, αλλά και εσείς τοξότης είστε. Δεν έχει να κάνει. Ναι. Γιατί εγώ θεωρώ βέβαια ότι κατ' ουσίαν το κάθε ζώδιο έχει τελείως το δικό του, να το πω, χάρτη. Ναι, έτσι υπάρχουν είναι τα κοινά σημεία σε όλους μας. Ναι. Αλλά ο Αλέξανδρος που μπορεί να είναι εγώκερος με Παρθένο, με έναν Κωνσταντίνο εγώ καιρό με Παρθένο, θα έχουν βασικά σημεία τη δουλειά, την εργασιομανία, πιθανόν την καθαριότητα. Ναι. Θα έχουν όμως και πολλά σημεία που θα είναι οι ιδιαιτερότητες των πλανητών, των ορών και της προσωπικότητας. Τη μέρα που γεννήθηκες, τη χρονιά που γεννήθηκες, όπως είχα πει και σε άλλη εκπομπή σου, Αλέξανδρε, ακόμα και στην οικογένεια που γεννήθηκες. Πολύ σημαντικό. Σαφώς. Μα η οικογένεια είναι και το α και το ω. Είναι το α και το ω σε όλα. Λοιπόν, η ώρα της, αν το θέλεις, της Ταχούλας είναι η Ελένη και τα άστρα της. Πάμε να πούμε ποιες μέρες διεξοδικά αναλύεις τα πάντα και σε βλέπουνε. Εδώ στο High TV κάθε Παρασκευή βράδυ 11.30. Κάθε Παρασκευή βράδυ 11.30 είναι η Ελένη και τα άστρα, όπου μέσα στα άστρα δεν είναι μόνο της Ελένης, είναι για όλους εσάς. Εννοείται. Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανανεώνω το ραντεβού μου. Έχουμε ακόμα πολλά να πούμε. Η Ελένη Ταχούλα φεύγει. Πηγαίνω σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Γυρίζω με ένα καταπληκτικό βίντεο από Πρόβα TV 100 και τα αγαπημένα μας παιδιά από τη Βόρεια Ελλάδα, όπου κάθε εβδομάδα και συχνά πυκνά και δύο και τρεις φορές εβδομάδα ετοιμάζουν αποκλειστικά ιδιαίτερα βίντεο, μια άλλη οπτική της πραγματικότητας. Και αμέσως μετά συνεχίζω με Αγγελική Κούκουρα. Όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο. Just start it, please. Κοσμοχρώμ, για να αντέχουν στο χρόνο. Πλαστικό και ακριβικό οικολογικό χρώμα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Υβριδικό μονοτικό με δεκαετή εγγύηση τελευταίας τεχνολογίας. Χρώματα αθλητικών δαπέδων.
πατητή τσιμεντοκονία για πολυτέλεια και ομορφιά. Και καλλιτεχνικά χρώματα κυμολίας all times σε μεγάλη ποικιλία. Κοσμοχρώμ. Του κόσμου τα χρώματα. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr. Με την εγγύηση by Γεωργόπουλος. Jumping out the gym, I say you better get your aim right. I said you better get your aim. I just left the flight, it's been a long day. Hey, I can get you right, but in the wrong way. Hey, baby, shout out to your mama for the DNA. Hey, I bet you gon' follow suit if I lead the way. Tell me in the dark red room with the candles lit. Lingerie, all systems go, can you handle it? Honest, babe, I don't make a promise that I can't keep. Real shit, so I promise when you leave, you have trouble walking straight. And ooh, not to mention, I'm heavy with the tension. Keep my money close, but I always pay attention. Now kiss me like you mean it, put you in my position. And shout out to the girls who don't know everything they missing. Αγαπητοί θεατές, ακροατές και του λόγου εραστές, είμαι η κυρία Δουλτσινέα, διδάκτορ φιλοσοφίας, πολιτιολογίας και γλωσσολογίας, εξορβώνη, εξορμόμενη κτλ. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή νόησης και περίσκεψης που στόχο έχει να εμπεδώσει, να δικαιώσει, να περισσώσει. Stop! Από την αρχή. Δυστυχώς, παρά τις όποιες προσπάθειές μου να ανανεώσω τους ανάξιους συνεργάτες μου, τη χειροκροτήσα νόητερο νοήτων. Για σένα πάει το ανάξιος και φυσικά κατάλληλος. Γιατί σε μένα θέμα αυτή η συμφορά. Εν πάση περιπτώσει θα συνεχίσω, αγαπητό μου κοινό. Το απόψινό μας θέμα είναι ένα θέμα καθαρά οικονομικό και αφορά τις τιμές των ενεργειακών πόρων. Καταρωτιέμαι εύλογα, η πώληση των ενεργειακών πόρων στις υπάρχουσες τιμές είναι θέμα ορθών, κοινωνικός, οικονομικός, δημοκρατικός, δικαιοδοσιακός, αναδιανεμητικός ορθών? Διότι αν αυτό είναι ορθόν, τότε εγώ δεν είμαι η Δουλτσινέα, αλλά ο Έλον Μάσκ. Spireto? Sì. Una parlata, per favore. Una parlata? Sì. Che tema? Tema? Evro. Evro. Κάνε μια βόλτα και πολλό. Έλα να παίξουμε κρυφτό. Θα σε φιλάω πάντα εγώ, αφού ποτέ δεν θα σε βρω. Ολέ, ολέ. Μπράβο, φινάλ. Νο φινάλ. Ευρώ. Στις τσέπες μου σ' αναζητώ. Κι αυτοί που σε έφεραν εδώ μου έχουν τρελάρει τον ποπό. Και με μαδάν λεπτό. Ολέ. Γρατσιόζα, σπιρέτο, γρατσιόζα. Πεσκιάρα. Νο φινάλ. Νο, πορκέ φινάλ, πορκέ αδειός.
τρίτο και τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής και εννοείται ότι εγώ εδώ με τι συνεχίζω, με Αγγελική Κούκουρα. Γεια σου, Αλέξανδρε. Hello, hello, my να πούμε και ένα θέμα από αυτά που σου αρέσουν σήμερα. Ναι, βέβαια, εννοείται. Σήμερα μου είσαι πολύ μοιραία γυναίκα. μετά από τόσες πια εμφανίσεις, event. Η αλήθεια είναι ότι έχω κουραστεί λίγο τα τελευταία καιρό. Ναι, έτσι, ναι, έχω... σταμάτα όμως και σταμάτα και λίγο να πάρει και μία ανάσα. Λίγο. Να πάρω μία ανάσα τώρα. Ναι. Θα έρθω για ένα φαγητό, στο χτύπω στο ψητό για να ξεκουραστώ. Εκεί θα πάρει μία ωραία σαλάτα, θα πάρει μία ωραία ποικιλία δύο ατόμων, αφού θα είστε δύο άτομα. Ναι. Εσύ και το έτερον το ίμιση κτλ. Κτλ. Δεν λέω ότι θα και με μεγάλη παρέα. Άμα έχει και με μεγάλη, εντάξει, όπως θέλεις. Γιατί εσύ που θα σκά. Μόνο εσύ και ο αγαπημένος ή που θα σκάσει εσύ και μια πλειάδα καλλιτεχνών. Με παίρνει ένα βράδυ η Αγγελική Κούκουρα, ήταν 12 παρατέταρτο. 12 υποτίθεται ότι εμείς κλείνουμε τις δρέμους. Μου λέει, είμαστε 16 άτομα και κατεβαίνουμε, ετοίμασε τώρα ποικιλίες, παϊδάκια, ετοίμασε όλο το μαγαζί. Αλλά περάσαμε πολύ αυτό ωραία. Είχαμε παράσταση πριν, γι' αυτό. Ναι, το ξέρω. Ναι. Λοιπόν, τι έχουμε ετοιμάσει, κάτι από τα παλιά που μου αρέσουν. Για σήμερα από τα παλιά και θα σου ετοιμάσω και άλλα τέτοια από αυτά που σου αρέσουν. Αν και βαδίζουμε τώρα σιγά σιγά προς εορταστικό κλίμα. Δεν έχει να κάνει. Έτσι. Σου έχω ετοιμάσει τα ιερά ζώα των αρχαίων Ελλήνων. Α, μ' αρέσει. Η αρχαία Ελλάδα, όπως ξέρεις, συγκαταλέγεται στους πιο λαμπρούς πολιτισμούς, αφού και οι τέχνες και τα γράμματα στην αρχαία Ελλάδα και από εκεί προέρχονται και έφτασαν στον απογειό τους, ας πούμε, τον 5ο αιώνα. Mm-hmm. Και έχουμε και το επίτευγμα της Ακρόπολης, βέβαια, που έγινε τότε. Αλλά τώρα να δούμε κατά πόσον οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν τα ζώα σημαντικά και ποια ήταν τα ιερά του ζώα. Πρώτα απ' όλα. Θεωρούσαν ιερό ζώο το λύκο. Το ήξερες αυτό. Όχι. Και εγώ δεν το έχω πολύ υπόψη μου. Για κάποια άλλα, ναι. Γιατί ήταν ο λύκος, ας πούμε, ήταν γνωστός από την αρχαιότητα και σαν ιερό ζώο που ήταν στην ακολουθία της θεάς Άρτεμις. Αλλά και γιατί ξέρεις, αυτή ήταν η θεά των δασών, του κυνηγιού, ξέρεις, η αδερφή του Θεού Απόλλωνα. Οι δίδυμοι. Οι λύκοι λοιπόν είναι γνωστοί και για τις δυνάμεις προσαρμογής τους και για τις εξέλιξεις τους. Δηλαδή έχουν ένα κοινωνικό χαρακτήρα και πολύ ευφυή. Ζουν μέσα σε αγέλες όπως ξέρεις. Έξω και η ιστορία από τη ζούγκλα με το Μόγλι, ναι, που έχει ναι, μεγαλώσει ναι, με τους λύκους. Okay. Και αυτό θα το κάνουμε μια μέρα. Το θέλω, αυτό θέλω. Θα το κάνουμε οπωσδήποτε, ναι. Σαν παραμυθάκι. Και σαν ταινία μαζί θα το κάνουμε αυτό. Οι λύκοι λοιπόν ζουν σε πολύ καλά οργανωμένες αγέλες, αγαπάνε πολύ το τέρι τους, ζευγαρώνουν μια φορά στη ζωή τους και έχουν και την αίσθηση της οικογένειας. Ας πούμε, έχεις ακούσει ότι οι αρσενικοί γάτοι δεν αγαπάνε τα μικρά γατάκια, τα καταδιώκουν. Αλλά οι λύκοι αγαπάνε πάρα πολύ τα παιδιά τους και επίσης συμβολίζουν και την ενότητα και την αντοχή όμως στις δυσκολίες και πολεμούν συνήθως, ξέρεις, Αλέξανδρε, με τακτική και με μέθοδο και όχι τόσο όνο χρησιμοποιώντας τη δύναμή τους. Α, ναι. Ναι, βέβαια, ναι. Και έχουμε και πολλές φορές όμως που γίνονται αυτοί που λέμε οι λύκοι μοναχόλικοι. Το έχεις ακούσει, που λόγω του χαρακτήρα τους, που πολλές φορές απομακρύνονται από την αγέλη. Ή κάποιοι όταν είναι πληγωμένοι, όταν είναι γυρασμένοι. Γίνεται και αυτό. Τώρα, ας πούμε, στην αρχαιότητα, ήταν και σύμβολο εκτός που ήταν και ακολουθία της Άρτεμις. Βλέπουμε και εδώ βλέπουμε το ελάφι, θα το πούμε μετά αυτό. Ήταν και ιερό ζώο του Θεού Απόλλωνα, ο οποίος ονομαζόταν και Λύκειος και υπήρχε και ένα ιερό κοντά στην Ακρόπολη όπου λατρευόταν ο Θεός Απόλλωνας στα αρχαία χρόνια, αλλά μέχρι τον 5ο αιώνα π.Χ. στα νομίσματα του Άργους, που είχαν ως προστάτη του τον Απόλλωνα, είχαν λύκους πάνω. Και βέβαια εδώ για να σε συμπληρώσω να σου πω ότι αν δεις ότι σε όλα τα, σε όλες τις ζωγραφικές, να το πω έτσι, οπουδήποτε και παραστάσεις, οπουδήποτε και αν αποτυπωνόντουσαν αυτές, υπάρχει πάντα ζώο. Πάντα υπάρχει ζώο, ναι, ναι, βέβαια. Και έχει και ένα μπρούτζινο λύκο και στο μαντίο των Δελφών, όπου είχε σώσει το ιερό από ληστές. Και ήταν εκεί πέρα, το εξέθεταν. Που ήταν και ο πιο σημαντικός χώρος λατρείας στο Απόλλωνα. Τώρα άλλο ζώο. Ήταν και ο σκύλος. Πολύ αυτό σημαντικό ξέρω. Ζώο στους αρχαίους Έλληνες. Ας πούμε, ενώ οι αρχαίοι Αιγύπτιοι δεν ήταν τόσο κοντά με τα ζώα, ήταν λίγο με τη γάτα βέβαια. Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν πολύ κοντά με τα ζώα. Δηλαδή ήταν. Ο πιο πιστός φίλος του ανθρώπου που είναι ο σκύλος είναι εδώ και 2.000 χρόνια πιστός. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει εκείνη την ιστορία όταν ο Περικλής ήταν μικρός και. Όταν τους και κλείστηκαν στη Σαλαμίνα τα γυναικόπαιδα και για να σωθούν, ο σκύλος τους, που ήταν του πατέρα του Ξάνθιπου,
Κολύμπησε λίγο μέχρι τη Σαλαμίνα από τον Πειραιά και μόλις έφτασε και εξαντλήθηκε και πέθανε. Ναι. Αλλά θα την κάνουμε ξεχωριστά αυτή την ιστορία μια φορά. Ο σκύλος λοιπόν λένε ότι ήταν και αποτέλεσμα της αναπαραγωγής του Κέρβερου, που ήταν το σκυλί που φύλαγε με τα 2-3 κεφάλια και που φύλαγε τον κάτω κόσμο, που ήταν στην είσοδο του Άντι. Το οποίο το είχε φέρει ο Ηρακλής, που τον είχε διατάξει ο Ευριστέας, ήταν ένας από τους 12 άθλους. Και αυτό σου αρέσει. Το Ηρακλή, και αυτό μου αρέσει. Ναι. Τον είχε φέρει στον Ευριστέα και εκεί πέρα ήρθε ο εγγονός του Αχιλλέα, ο Μολωσσός, τον έκλεψε, τον άρπαξε. Και έτσι αυτό που βγήκε από το αποτέλεσμα της αναπαραγωγής ήταν ο σκύλος. Και επίσης το συναντάμε και στην τραγωδία του Ευρυπίδη Ακάβη. Η Ακάβη ήταν γυναίκα του Πριάμου, του βασιλιά της Τρίας, η οποία έχασε σύζυγο και παιδιά και όλα αυτά. Και μία εκδοχή λέει ότι μέσα στο καράβι που την έπαιρναν ως σκλάβα μετατράπηκε σε σκύλο, την μεταμόρφωσαν οι θεοί επειδή την λυπήθηκαν. Και μία άλλη εκδοχή λέει ότι την κατηγόρησαν με λιθοβολισμό, την καταδίκασαν οι Έλληνες με λιθοβολισμό, αλλά όταν τη λιθοβόλησαν και έψαξαν για να βρουν το πτώμα της, βρήκαν ένα σκύλο με κόκκινα μάτια αντί για το πτώμα της Κάβης. Δηλαδή υπάρχει και αυτό. Γενικά ήταν ιερό ζώο και αυτό, ο σκύλος για τους αρχαίους Έλληνες, και το συναντάμε και σε πάρα πολλές ηχογραφίες, σε πάρα πολλά αγγεία, πάρα πολύ. Και σε πάρα πολλές ιστορίες έτσι μυθικές. Ένα άλλο ζώο ήταν ο Ταύρος, που είδαμε και διάφορες φωτογραφίες εδώ πέρα. Και αυτός υπάρχει παντού. Ναι, και αυτός υπάρχει παντού. Ήταν το ιερό ζώο της αρχαίας Κρήτης. Λέγεται ότι εκτός που υπήρχαν τα ταυροκαθάψια, που ήταν παρεμφερή με τις σημερινές ταυρομαχίες που γίνονται στην Ισπανία, και υπάρχουν πάρα πολλές τοιχογραφίες στην Κρήτη, που ήταν, βέβαια δεν τους σκότωναν έτσι όπως σκοτώνουν τους ταύρους στην Ισπανία, έκαναν διάφορα ακροβατικά κυρίως. Αλλά ήταν ιερό ζώο των Μινωητών, των Κρητών Μινωητών. Και λέγεται ότι ο Μήνος μια φορά λέει, παρακάλεσε τον Ποσειδώνα να του στείλει ένα ζώο για θυσία. Και αυτός και βγήκε μέσα από τα κύματα, ένας πανέμορφος ταύρος. Αλλά τον λυπήθηκε ο Ποσειδώνας να τον θυσιάσει, επειδή ήταν πάρα πολύ όμορφος. Και εξοργίστηκε ο Ποσειδώνας με την απόφαση του Μήνου να μην τον θυσιάσει. Και έτσι έκανε τον ταύρο και μανιακό, ώστε να προκαλέσει καταστροφές στα κοράφια, στα κτήματα και σε όλα αυτά τις καλλιεργημένες εκτάσεις. Αλλά επίσης τον έστειλε να ζευγαρώσει με την Πασιφάη, τη Βασίλισσα, και έτσι γεννήθηκε το τέρας ο Μινόταυρος. Α, μάλιστα. Τόσο. Ναι, από εκεί, από αυτή την ένωση γεννήθηκε. Επίσης ένα άλλο ζώο ιερό, που γι' αυτό θα μιλήσουμε εκτενώς και σε επόμενη εκπομπή, είναι από αυτά που σας αρέσουν, είναι το ελάφι. Ναι. Το ελάφι που είναι, συμβολίζει την αγνότητα, συμβολίζει την ελευθερία, την ανεξαρτησία, που το συναντάμε σε πάρα πολλά παραμύθια και πάρα πολλούς τρίλους. Στην αρχαία Ελλάδα ήταν το ιερό ζώο της θέας Άρτεμις και είχε χρυσά κέρατα και χάλκινες οπλές. Έτρεχε τόσο πολύ γρήγορα όσο κανένα άλλο ζώο. Ένα χρόνο, λέει, το κυνηγούσε ο Ηρακλής, που ήταν ένας από τους άθλους του, μέσα στα δάση και στα βουνά, και δεν μπορούσε να το πιάσει. Και μετά το είδε κάποια στιγμή να μπαίνει μέσα στο νερό, να πίνει στο λάδο ένα ποταμό, να πίνει λίγο νεράκι, και το πλήγωσε έτσι ελαφρά με ένα βέλος, αλλά πολύ ελαφρά. Το πήρε αγκαλιά, το πήγε στον Ευριστέα για να το παρουσιάσει, και μετά το άφησε πάλι ελεύθερο να γυρίσει τη θέα Άρτεμη και στα δάση και στα βουνά, γιατί το είχε υποσχεθεί. Πώς μου αρέσουν αυτά, αγαπητοί μου, σαν παιδικά. Τη το είχε υποσχεθεί αυτά τα παιδικά και αυτή η μυθολογία πολύ μου αρέσει. Και η άθλη του Ηρακλή είναι ωραίο, Να το κάνουμε. Να το κάνουμε αυτό, ναι. Και να τελειώσουμε με το τελευταίο ιερό ζώο των αρχαίων Ελλήνων, που ήταν το άλογο, Αλέξανδρε. Ήταν πολύ ιερό ζώο και αυτό. Έδινε μεγάλη σημασία στο άλογο οι αρχαίοι Έλληνες. Και ήταν ένα από τα ζώα σύμβολο του Ποσειδώνα. Και το άλογο, όπως και ο Ταύρος που ήταν. Έχει παίξει μεγάλο ρόλο στην ιστορία και στην μυθολογία το άλογο. Θυμάσαι και το Δυροήπο, στον Τροϊκό Πόλεμο. Το κούφιο άλογο. Βέβαια. Ναι. Επίσης το Βουκεφάλα, που ήταν το αγαπημένο άλογο. Μέσα εκεί. Ναι, ο Βουκεφάλας ήταν το αγαπημένο άλογο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Του μεγάλο, ναι, όχι, ναι, το ναι. Δουλειό είναι που κρυβόταν. Ο Δουλειό κρυβόταν μέσα. Ναι, ναι. Ο και έτσι κατέκτησαν την Τρία. Και ο Τροϊκός Πόλεμος, ωραίο θέμα. Πολύ και ωραίο. Αυτό μου αρέσει. Ναι. Και επίσης υπήρχαν. Το βλέπουμε και στα ομηρικά έπη. Υπήρχαν τα ανθρωποφάγα άλογα του Διομήδη, που αυτό ήταν βασιλιά τη Θράκη. Ήταν γιος του Άρη και του το είχε κάνει δώρο ο πατέρος του. Ήταν 4 τον αριθμό, αυτά τα όντα. Mm-hmm. Και έτρωγαν ανθρώπους, Αλέξανδρε, αυτά.
Και είχαν έτσι ατσάλινες οι αγώνες, λέει. Ήταν πολύ γρήγορα, πολύ δυνατά. Και μιλούσαν κιόλας. Εκεί όλοι τα κάνανε. Ναι. Και τα πιο εκπαιδευμένα άλογα όμως, τα είχαν οι αρχαίοι Μυρμιδόνες, που ήταν ο λαός του Αχιλλέα, ξέρεις. Οι Μυρμιδόνες ήταν, που ήταν και αυτοί στο αντρικό πόλεμο είχαν πάει. Αλλά οι καλύτεροι ποιείς από όλους στην αρχαιότητα και στη μυθολογία θεωρούνταν οι Τρώες και οι Αμαζόνες. Και οι Αμαζόνες αρέσουν, έτσι. Οι Αμαζόνες, ναι, και μάλιστα και για αυτές έχω. Θα κάνουμε και για τις Αμαζόνες. Έχω αρκετά. Βλέπεις και πόσες ταινίες έχουν παρουσιαστεί τη σημερινή εποχή στον παγκόσμιο. Στην νεότερη, βέβαια. Ναι, στην νεότερη, στον παγκόσμιο κινηματογράφο. Που έχουν για θέμα τους την ελληνική μυθολογία. Σαφώς. Ε? Είναι δυνατόν να μην παρουσιαστούν βραγγελικοί. Ναι. Όλα τα πράγματα, η ιστορία και η μυθολογία. Από εκεί αντλεί. Από δηλαδή... εκεί γίνεται και ξαναγυρνάει και ξαναγυρνάει και είναι και. Από εκεί αντλεί θέματα και ο παγκόσμιος κινηματογράφος, από την ελληνική μυθολογία. Σαφώς. Άλλο ζώο έχουμε. Άλλο ζώο, όχι. Θες να πούμε και κανένα άλλο. Όχι. Θέλεις. Καλά, ζώα έχουμε πολλά βασικά, αλλά. Αχ, τα ζώα τα καημένα είναι, ναι, πάρα πολύ αθώα και. Ναι. Και αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι, λέμε, τα ζώα που είναι. Ζώο. Ναι, ναι, ναι. Μεγάλη αξία του δίνεις. Μεγάλη αξία. Σε κάποιους που λέμε αυτός είναι ζώων ή πώς κάνεις έτσι σαν ζώο ή ζωντόβολο. Είναι λάθος αυτό. Ναι, είναι, ναι, λάθος. Είναι λάθος. Γιατί νομίζω ότι δίνουμε πολύ πολύ μεγάλη πάρα αξία σε κάποιους ανθρώπους. Το ζώο είναι αθώο. Είναι έξυπνο. Είναι έξυπνο, δεν έχει προστασία. Έχει χαρακτήρα. Έχει χαρακτήρα. Έχει εκτίμηση. Εκτίμηση. Πράγματα που οι άνθρωποι που πολλές φορές το λέτε δεν έχουν τίποτα από αυτά. Ένστικτο αυτοσυντήρηση. Έχει ένστικτο. Είναι πολύ βασικό. Έχει εκτίμηση, την έννοια της εκτίμησης. Του δίνεις μια, κάτι και το εκτιμάει. Για να φάει και αυτό τρέχει αμέσως να σε γλύψει, να σε φιλήσει, να σε προστατεύσει. Κατευθείαν. Και οι άνθρωποι τους δίνεις να φάνε και σου δαγκώνουν το χέρι που τους τάισε. Βρίσκεις τον πελά σου από πάνω. Δεν ξέρεις τι πολύ τους βοηθάς, τους βοηθάς και μετά για αυτή τη βοήθεια να σε ευγνωμονούν, σε μισούν. Ναι. Γίνεται και αυτό. Μην το συζητήσουμε ή αυτό. Ή έχουν εκθέσει τον εαυτό τους και μετά μετανιώνουν. Ναι. Αυτοί, ναι, είναι, είναι, άνθρωποι, αυτοί είναι οι άνθρωποι. Κατάλαβα. Αυτοί είναι οι άνθρωποι, αυτοί είναι και τα ζώα. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αγγελική Κουκούρα. Μαζί σου θα κλείσω, βέβαια, και αν προλάβω θα δω και κάτι για το τέλος. Δεν ξέρω από χρόνο, δεν με έχετε ενημερώσει σήμερα, αλλά δεν πειράζει, το έχω πάει μόνο κοπανιά. Την επόμενη εβδομάδα, σιγά-σιγά πρέπει να αρχίσουμε να μπαίνουμε και στα εορταστικά. Ναι, ναι. Θα κάνουμε έτσι προημίου. Θα... Ναι, για να μπούμε μετά λίγο και στα εορταστικά μας και χοροδιακά. Σιγά-σιγά, και έχω αυτό και την παλιά Αθήνα θέλω πάρα πολύ. Την παλιά Αθήνα θα την κάνουμε. Και μυθιστορηματικά και τα. Και να κάνει καμιά παρουσίαση βιβλίου. Ναι, ναι. Από όλα, τι να, ναι, προλάβουμε. Ναι. Αγγελική Κούκουρα έλαβε τέλος. Αλέξανδρος Πετρίδης λαμβάνει τέλος. Σε εκπομπή εδώ είμαστε, λαμβάνει τέλος. Δεν στεναχωριόμαστε όμως, γιατί αύριο την ίδια ώρα σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Μέχρι τότε, τα φιλιά μας. Κοσμοχρώμ. Για να αντέχουν στο χρόνο. Πλαστικό και ακριβικό οικολογικό χρώμα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Υβριδικό μονοτικό με δεκαετή εγγύηση τελευταίας τεχνολογίας. Χρώματα αθλητικών δαπέδων. Πατητή τσιμεντοκονία για πολυτέλεια και ομορφιά. Και καλλιτεχνικά χρώματα κυμολίας all times σε μεγάλη ποικιλία. Κοσμοχρώμ. Του κόσμου τα χρώματα. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr. Με την εγγύηση by Γεωργόπουλος. Jumping at the gym, I say you better get your aim right. I said you better get your aim. I just left the flight, it's been a long day.
Hey, I can get you right, but in the wrong way. Hey, baby, shout out to your mama for the DNA. Hey, I bet you gon' follow suit if I lead the way. Set me in a dark red room with the candles lit. Lingerie, all systems go, can you handle it? Honest, babe, I don't make a promise that I can't keep. Real shit, so I promise when you leave, you'll have trouble walking straight. And ooh, not to mention, I'm heavy with the tension. Keep my money close, but I always pay attention. Now kiss me like you mean it, put you in my position. And shout out to the girls who don't know everything they missing. Λοιπόν, λέγε. Άκου, είναι ένα πρόσωπο μεγάλο σε ηλικία που μπαινοβγαίνει μέσα στο σπίτι σου, αλλά δεν είναι η μαμά σου. Ποιος είναι? Ο μπαμπάς σου. Α, δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Να το πω διαφορετικά. Αυτό το πρόσωπο έχει μία τάση να πετάει συνεχώς το δηλητήριό του από εδώ και από εκεί. Μια για πάντα. Πες μου, ποιος είναι? Οχιά. Αυτό ακριβώς. Αλλιώς όμως πώς τη λένε την οχιά? Την οχιά! Ναι, με άλλη ονομασία. Την οχιά! Την πέτυχες, αλλά πρέπει να το πεις με άλλη ονομασία. Έχει δνά! Βρε καλή μου, δώσε λίγη βάση σε αυτό που σου λέω. Πρέπει να το πάρεις αλλιώς. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε μια γυναίκα ειδικά. Να πάρει κιλά! Δεν είναι δυνατόν να παίρνω τέτοιου είδους απαντήσεις. Τι στο καλό! Τι είναι αυτό που μια γυναίκα όταν το βλέπει την ταράζει πάρα πολύ? Το βρήκα! Τριτίδες! Δεν στροφάρει καθόλου. Δεν έχει μυαλό. Δεν έχει καθόλου μυαλό. Για να σου πω, έχεις γίνει χειρότερος και πεθερά. Πεθερά! Αυτό είναι! Συγχαρητήρια! Μα εσύ δεν έχεις μυαλό. Έχεις μυαλό ξουράφι. Γεια σας, κορίτσια. Τι κάνετε? Είμαι η Χριστίνα από την πρόβα TV 100. Ναι! Αχ, κορίτσια. Είμαι πολύ χαρούμενη. Γιατί, κορίτσια. Επιτέλους, εγώ και η εκπομπή μου βρήκαμε ένα φιλόξενο κανάλι στο Hi TV με παρουσιαστή τον Αλέξανδρο Πετρίδη. Στην εκπομπή εδώ είμαστε και θα μας βλέπει όλη η Ελλάδα και η Κύπρος. Δεν ξέρω, Αλέξανδρε, για τους άλλους. Εμείς οι δύο όμως θα τρελάνουμε τα μηχανάκια της AGB. Και τώρα, κορίτσια, θέλω να απευθυνθώ σε εσάς προσωπικά. Αχ, κορίτσια. Δυστυχώς ζούμε σε έναν κόσμο όπου κυριαρχούν τα μαμούθ. Ποια μαμούθ? Μα φυσικά μιλάω για τα χοντρόπετσα, αυτά που έχουμε συνοδοιπόρους μας. Αυτά με τα οποία πρέπει να συμβιώσουμε σε όλη μας τη ζωή. Και δεν είναι άλλα από τους άντρες, κορίτσια. Αυτούς που τάχα μου τους δεχόμαστε ως συνοδοιπόρους σε ένα αέναο ταξίδι προς την ευτυχία. Και μόλις επέλθουν οι πρώτες μελανόμορφες μέρες που κάθε ζευγάρι συναντάει στο διάβα του, ο συνοδοιπόρος Παύλα Μαμούθ Παύλα Άντρας δηλώνει αδυναμία, παρουσιάζει ότι ασθμένη και αποχωρεί. Και όλο αυτό καθέξι και εξακολούθηση. Καλέ, τι έπαθα και μιλάω σαν τον Μπαμπινιώτη. Μπαμπινιώτη, δεν βρουν έξω. Γι' αυτό, κορίτσια, πρέπει να οργανωθούμε. Πρέπει να γίνουμε μια ομάδα και να αντιπαλέψουμε τα μαμούθ. Να ενημερωθούμε για τα δικαιώματά μας και να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα για να κατανεμηθούν εις άξια τα βάρη. Αχ, τα σκέφτηκα και μου ανέβασαν την πίεση όλα αυτά. Ας ηρεμήσω λίγο. Και τώρα, κορίτσια, ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσω. Να σας χαιρετήσω και να σας φιλήσω. Να σας φιλήσω και να σας πω να προσέχετε τρία πράγματα. Την υγεία σας, την ψυχολογία σας και την επιδερμίδα σας. Μα πάνω απ' όλα, κορίτσια, να προσέχετε το μαλλί σας. Γιατί, όπως λέει και η φίλη μου η Αθηναία, η μπούκλα κάνει την κούκλα. Γεια σας, κορίτσια, τι κάνετε? Είμαι η Χριστίνα από την πρόβα TV 100. Σήμερα, κορίτσια, θα συνεχίσουμε εκείνο το ταξιδιωτικό μας που είχαμε κάνει στη Λευκάδα. Ναι, αυτό! Στο ταξίδι μας, κορίτσια, με το καραβάκι συναντήσαμε μπροστά μας την υπέροχη βίλα του ποιητή Αριστοτέλη Βαλαωρίτη. Το καράβι με το οποίο κάναμε την κρουαζιέρα λεγόταν Επτάνησος και ο καπετάνιος ευχαρίστως μας έδωσε μία συνέντευξη.
Γεια σας, γεια σας, γεια σας, κορίτσια, τι κάνετε? Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη σήμερα. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο καπετάνιος του πλοίου Επτάνησος μας δέχτηκε και θα μας κάνει μια μικρή ξενάγηση εδώ στο χώρο του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καπετάνιε, τι κάνετε? Γεια σας. Καλά. Πείτε μας λίγο τι πλοίο είναι αυτό, τι βλέπουμε εδώ πέρα. Εδώ είναι η γέφυρα του πλοίου, ναι, τα όργανα του, το τιμόνι του, τα χειριστήρια, οι επικοινωνίες που έχουν με τα άλλα πλοία, τα ραντάρ. Μάλιστα, από εδώ κατευθύνεται λοιπόν το πλοίο. Το πλοίο. Μάλιστα. Και όταν θέλουμε να πάμε πίσω. Πηγαίνουμε στην Πρίμη. Και έχουμε χειριστήρια στην Πρίμη και κάνουμε μανούβρες από εκεί. Ξανακάνετε το ίδιο. Ξανακάνουμε το ίδιο. Όλο το καλοκαίρι κάνετε. Όλο το καλοκαίρι, 6 μήνες. Και το χειμώνα. Το κάνουμε, καθόμαστε. Δεν θέλει συντήρηση. Η συντήρηση κάνουμε. Κάνετε. Έτσι, χρειάζεται. Έτσι. Χρειάζεται. Είναι ένα εξαιρετικό πλοίο, πρέπει να το παραδεχτούμε. Περάσαμε πάρα πολύ καλά. Και ακόμα καλύτερα θα περάσουμε. Α, έχουμε συνέχεια. Σε πόση ώρα θα τελειώσει, πού θα σταματήσουμε ακόμη? Τώρα πάμε στην Ιθάκη για πάνω. Πάμε στην Ιθάκη, άμα πάμε στη Σπηλιά και στο Σκορπιό. Α, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καπετάνιε. Την Ιθάκη, βέβαια, κορίτσια, την είδαμε. Άρα αυτό που βλέπουμε μπροστά μας δεν είναι άλλο από το Φυσκάρδο στην Κεφαλονιά. Κορίτσια. Ο Γουίλι ο μαύρος θερμαστής από το Τσιμπουτί, όταν από τη βάρδια του τη βραδινή σχολούσε. Πείτε μου λοιπόν ποιος το είπε αυτό. Όχι, πείτε μου ποιος το είπε. Δεν ξέρετε? Λοιπόν, θα σας πω ποιος το είπε. Το είπε ο αγαπημένος μου ποιητής, ο Νίκος Καβαδίας. Και γιατί τον αναφέρω? Γιατί εδώ είμαστε στο Φυσκάρδο, στον τόπο που γεννήθηκε. Αχ, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Λοιπόν, το Φυσκάρδο, έτσι και λίγο πληροφοριακά να σας πω ορισμένα πράγματα, είναι ένα χωριό που πριν περίπου 50 χρόνια, όταν έγινε η απογραφή, είχε δεν είχε 160 κατοίκους. Ακόμη, πήρε το όνομά του από έναν Νορμανδό κατακτητή το 1085, που λεγότανε Ρισκάρδο. Ναι, Ρισκάρδο λεγότανε. Δεν ξέρω γιατί, έτσι τον ονομάσανε. Λοιπόν, είναι ένα πολύ ωραίο γραφικό χωριό. Έρχονται εδώ τα καραβάκια από τα γύρω νησιά. Τρως, κάθεσαι και φεύγεις. Φιλάκια! Και τώρα, κορίτσια, μπροστά μας βλέπουμε ένα θρυλικό νησί. Χωρίς καμία υπερβολή. Ασφαλώς θα καταλάβατε ότι μιλάμε για τον Σκορπιό. Το νησί Σκορπιός πωλήθηκε το 1963 στον Έλληνα εφοπλιστή Αριστοτέλειο Νάση, ο οποίος το χρησιμοποίησε ως ιδιωτικό θέρετρο και τόπο κατοικίας. Στο νησί υπάρχει και ιδιόκτητο λιμάνι, όπου για πολλά χρόνια ελιμενιζόταν η θαλαμιγός Χριστίνα. Εδώ φυσικά βρίσκονται και οι τάφοι του Αριστοτέλειο Νάση, του γιού του Αλέξανδρου και της κόρης του Χριστίνας. Ο Σκορπιός που λέτε, κορίτσια, έμελε να απασχολήσει την παγκόσμια κοινή γνώμη με όσα γαργαλιστικά διαδραματίστηκαν εδώ. Εδώ ζούσε τον έρωτά του με την Μαρία Κάλλας. Το νησί ήταν μαγνήτης για τις ξεχωριστές προσωπικότητες που βρίσκονταν στον κύκλο του εφοπλιστή, όπως η Γκρέτα Γκάρπο ή ο Πιέρ Πάολο Παζολίνι. Οι εκλεκτές λίστες των καλεσμένων περιλάμβαναν ακόμη ονόματα όπως αυτά της Μέρλιν Μονρό, της Ελίζαμπεθ Τέιλορ, του Ρίτσαρντ Μπάρτον, της Γκρέις Κέιλι, του Πρίγκιπα Ρενιέ και του Ουίστον Τσόρτσιλ. Η διασκέδαση κρατούσε μέχρι το πρωί, ενώ συχνά στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα της βραδιάς τραγουδούσαν η ίδια η Κάλλας με τον Φρανκ Σινάτρα σε μοναδικά ντουέτα. Αν τώρα προσθέσουμε σε αυτά τα γεγονότα ότι ο Νάσης παντρεύεται την Τζάκι Κέννεντι, η οποία κάνει εδώ τις διακοπές της, καταλαβαίνετε πόσο τα φώτα της παγκόσμιας κοινότητας ήταν στραμμένα στο μοναδικό αυτό νησί. Και τώρα, κορίτσια, αν και ήθελα να σας πω πάρα πολλά ακόμη, ειδικά για δύο γεύματα που κάναμε μαζί με την Γκρίνια, Παύλα, Κάμερα Γούμαν, σε Λευκάδα και Γιάννενα, καθώς και για μια επίσκεψή μας στους Λυγκιάδες στα Γιάννενα, δυστυχώς πρέπει να διακόψουμε. Εντολή του σκηνοθέτη, βλέπετε. Δεν πειράζει όμως, θα τα κάνουμε την άλλη εβδομάδα. Έτσι μία μίξη εκπομπής, και ταξιδιωτικό και σημερινό. Και τώρα, γλυκές μου, ήρθε η ώρα να κλείσω. Α, μισό λεπτό. Έχω το πιο σημαντικό να σας πω. Από την επόμενη εβδομάδα, στην πρόβα TV 100, θα εμφανιστεί η μία, η μοναδική, η Μάρο Ηλιάδης. Μία εξαιρετική ηθοποιός και φίλη που είχα την τύχη να την δω την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί είχε έρθει εδώ, κορίτσια, για τα γυρίσματα του Μπαντέρας. Αρπάξαμε λοιπόν και οι δυο την ευκαιρία και κάναμε και κάποια γυρίσματα. Όλα αυτά όμως την επόμενη εβδομάδα. Και τώρα, κορίτσια, τρία πράγματα στη χώρα των Μανούθ.
να προσέχετε την υγεία σας, την ψυχολογία σας και το μαλλί σας φυσικά. Γιατί όπως λέει και η φίλη μου η Αθηναία, η μπούκλα κάνει την κούκλα. We'll be right back.